Ονομάζομαι Αθηνά Πίτα, είμαι ιδρύτρια της startup επιχειρήσης Γλωσσόπολης και βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για τη σημασία της ανάληψης ευθύνης και πώς αυτή, μέσω της επιχειρηματικότητας, οδηγεί στην αλλαγή της κοινωνίας. Αρχικά, θα ήθελα να τονίσω πως αντίθετα με τον κοινό εφησυχασμό ότι η σωτηρία της χώρας μας θα έρθει από κάπου αλλού, όπως για παράδειγμα από την εκάστοτε κυβέρνηση, από την Τρόικα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή είμαστε μόνοι μας. Φανταστείτε λοιπόν ότι η χώρα μας είναι ένα καράβι που μισοβουλιάζει. Εμείς είμαστε μέσα του, είμαστε εγκλωβισμένοι και πρέπει να σωθούμε όλοι. Πώς είναι δυνατόν να σωθούμε όλοι? Αρχικά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να λειτουργήσουμε σαν ομάδα. Κανείς δεν πρόκειται να σωθεί εάν δεν λειτουργήσουμε σαν ομάδα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να διαμοιράσουμε τις εργασίες. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που γνωρίζει. Και το τρίτο είναι ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Όταν λέμε να αναλάβει την ευθύνη του, σημαίνει ότι έχει χρέος όχι μόνο να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά έχει χρέος να προστατεύσει και το σύνολο. Γιατί το να προστατεύσει κανείς το σύνολο δεν είναι μόνο ηθικό, είναι και αναγκαίο για τη μετέπειτα επιβίωση. Σκεφτείτε για παράδειγμα ένα αληθινό ναυάγιο. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σώθηκε μόνος του επειδή τον βοήθησαν οι συγκυρίες. Και αργότερα περνάνε οι μέρες και συνειδητοποιεί τι έγινε. Και καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι με τους οποίους ήταν μαζί προηγουμένως και μιλούσαν και συζητούσαν δεν έχουν σωθεί και είναι νεκροί. Πώς ζει λοιπόν μετά από αυτό? Τι ζωή κάνει μετά από αυτό? Τι άνθρωπος είναι μετά από αυτό? Έτσι λοιπόν, και στην παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, όλοι κοιτάζουμε να δούμε πώς θα φύγουμε από τη χώρα, πώς θα τα παρατήσουμε και πώς θα σώσουμε τον εαυτό μας. Ουσιαστικά λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι να μεταναστεύσουμε, να ψάχνουμε τρόπους να πάμε σε άλλες πατρίδες και να μην μας νοιάζει το κοινωνικό σύνολο. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή όταν περάσουν τα χρόνια θα έρθει και μια δύσκολη ερώτηση, η οποία είναι: εσύ, μαμά, μπαμπά, τι έκανες όταν είχατε κρίση και τι θα πούμε εκείνη τη στιγμή? Ότι τα παρατήσαμε? Ότι φύγαμε? Αυτές ήταν οι αξίες που θα δώσουμε στις μελλοντικές γενιές. Σκεφτείτε εμάς όταν ξέσπασε η κρίση. Δεν πιάσαμε τους μεγαλύτερους και δεν τους ρωτήσαμε τι κάνατε εσείς και αφήσατε τα πράγματα να φτάσουν ως εδώ? Θέλετε λοιπόν να βρεθούμε στην ίδια θέση? Σε αυτό λοιπόν το καράβι που μισοβουλιάζει και λέγεται Ελλάδα, υπάρχουν άνδρες, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν νέοι, υπάρχουν γέροι, υπάρχουν παιδιά και όλοι έχουν ευθύνη. Όλοι έχουν χρέος να προστατεύσουν ο ένας τον άλλον. Παρ' όλα αυτά, το μεγαλύτερο χρέος το έχουμε εμείς οι νέοι άνθρωποι. Εμείς οι νέοι άνθρωποι έχουμε τα περισσότερα εφόδια, τα περισσότερα πνευματικά εφόδια, σωματικές αντοχές και αντιλαμβανόμαστε την εποχή μας. Μιλάμε γλώσσες, χειριζόμαστε το διαδίκτυο, ταξιδεύουμε και ουσιαστικά ζούμε σε μια εποχή η οποία φτιάχτηκε από εμάς για εμάς. Εμείς λοιπόν οι νέοι άνθρωποι, αντί να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας προς όφελος όλων, αυτό που ψάχνουμε να κάνουμε είναι να μεταναστεύσουμε κι εμείς και να σηκωθούμε να φύγουμε και να αφήσουμε την κατάσταση ως έχει. Στο μεσοδιάστημα, μέχρι να πάμε σε άλλες χώρες με την πρόθεση του μεταπτυχιακού, κάποιων άλλων προγραμμάτων κτλ., δεν δουλεύουμε, γιατί σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν υπάρχουν και δουλειές. Και αν υπάρχουν, δεν είναι για τα προσόντα μας. Για παράδειγμα, εγώ είμαι μηχανικός, δεν θα πάω στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαι φιλόλογος, δεν θα πάω σε μαγαζί με ρούχα. Αυτές είναι δουλειές που δεν αρμόζουν στα προσόντα μας. Σας έχω νέα από τον κόσμο της αγοράς. Κανείς δεν νοιάζεται εάν έχουμε 500 πτυχία. Νοιάζεται εάν είμαστε ο μοναδικός που ξέρει να κάνει κάτι μοναδικό που φέρνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διαφορετικά, είμαστε ένα από τα 500 βιογραφικά τα οποία είναι στιβαγμένα στα σιρτάρια. Κανείς δεν νοιάζεται αν έχουμε πάρει 10 στο τάδε μάθημα, αν έχουμε πάει στο τάδε σεμινάριο, αν έχουμε βγάλει φωτοτυπίες για τον κάθε καθηγητή. Αυτό που νοιάζεται είναι να ξέρει να εργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε, να πράττουμε, να δίνουμε λύσεις και να είμαστε μέρος της ανάπτυξης. Και όλα αυτά είναι δεξιότητες που δεν τις μαθαίνει κανείς μέσα από τα βιβλία. Όλα αυτά είναι δεξιότητες που μαθαίνονται μέσα από τη δουλειά. Και όλες αυτές οι δουλειές που σνομπάρουμε έχουν να μας δώσουν πράγματα τα οποία μπορούν να ωφελήσουν την προσωπική μας εξέλιξη. Αλλά εμάς δεν μας νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Το μόνο πράγμα που μας νοιάζει είναι να σηκωθούμε, να φύγουμε, να πάμε στο εξωτερικό, να κάνουμε τη μεγάλη ζωή. Σας έχω νέα και από το εξωτερικό. Η ζωή εκεί έξω δεν είναι μεγάλη. Κανείς δεν μας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Τα πτυχία μας ανταγωνίζονται τα πτυχία των μεγάλων πανεπιστημίων. Οι γλωσσικές μας ικανότητες ανταγωνίζονται εκείνες των φυσικών ομιλητών. Και όλοι εμείς που έχουμε συνηθίσει να είμαστε εδώ 17 Ιανουαρίου με ήλιο έξω, κάποια στιγμή θα δούμε τον εαυτό μας να είναι 17 Ιουλίου σε μια βροχερή και σκοτεινή χώρα με μακριμάνικο και εκείνη τη στιγμή θα παλεύουμε να σωθούμε από ένα άλλο ναυάγιο, το οποίο θα είναι το ναυάγιο του εαυτού μας. Γιατί εκείνη τη στιγμή θα τα έχουμε παρατήσει όλα, θα έχουμε αφήσει πίσω το κοινωνικό σύνολο και θα αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να επιβιώσουμε.
Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι είμαι εντελώς υπέρ στο να ταξιδεύουν οι άνθρωποι και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, να έρχονται σε επαφή με γλώσσες, με άλλες κουλτούρες, με κοινωνικά συστήματα, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι και ένα εργαλείο εκπαίδευσης και μόρφωσης. Είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο το οποίο μας οδηγεί στο ύψιστο σημείο της πνευματικής και της προσωπικής ολοκλήρωσης. Αλλά όταν ο άνθρωπος φτάσει στο ύψιστο σημείο της πνευματικής και προσωπικής ολοκλήρωσης, τότε οφείλει να περνάει στο επόμενο στάδιο. Και αυτό είναι το στάδιο της προσφοράς. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο ύψιστο σημείο της πνευματικής και προσωπικής ολοκλήρωσης, όλα αυτά που έμαθε οφείλει να τα μετουσιώνει σε πράξη και οφείλει να τα δίνει πάλι πίσω στην κοινωνία, στον κόσμο, στο κοινωνικό σύνολο, με πράξη, με δράση, με επιχείρηση, με έργο, όπως μπορεί ο καθένας, αναλόγως των δυνατοτήτων του. Για μένα, η πιο έμπρακτη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο έρχεται μέσω της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Μέσω της καινοτόμου επιχειρηματικότητας δημιουργείς θέσεις εργασίας. Βοηθάς τον κόσμο. Τον βοηθάς να μείνει στη χώρα μας. Τον βοηθάς να έχει ελπίδες και εκείνη τη στιγμή υπάρχει μια δημιουργική οργή η οποία μετουσιώνεται σε λύσεις οι οποίες βοηθούν όλους. Το επιχειρήν είναι μια δημιουργική οργή. Γιατί σκεφτείτε ότι έχουμε τα μέσα να περάσουμε ό,τι μήνυμα θέλουμε στον κόσμο. Έχουμε το διαδίκτυο, έχουμε ξένες γλώσσες, ταξιδεύουμε και έχουμε τα μέσα να μένουμε στην Ελλάδα και να δουλεύουμε στο εξωτερικό και να κοιτάμε το εξωτερικό μέσω του διαδικτύου. Κάπως έτσι σκεφτήκαμε κι εμείς και δημιουργήσαμε τη startup επιχείρηση Glossopolis. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Glossopolis είναι μια πλατφόρμα e-learning, εκμάθηση ελληνικών για τουρίστες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να μιλήσουν τη γλώσσα των ντόπιων με τους ντόπιους. Όταν ο χρήστης μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα, έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και σε μια σειρά από συστάσεις με επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε, όπως είναι εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία, ταξί. Και ουσιαστικά, αν πάει εκεί και μιλήσει ελληνικά, έχει έκπτωση στις υπηρεσίες ή ένα δώρο, ως ανταμοιβή για την προσπάθειά του. Έτσι, ο χρήστης όχι μόνο μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, όχι μόνο εξοικονομεί και χρήματα κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, αλλά παράλληλα βιώνει και μια μοναδική τουριστική εμπειρία. Ενώ οι τοπικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις δηλαδή της γειτονιάς μας, στις οποίες δεν έχει πρόσβαση ο τουρίστας, έχουν εκείνη πρόσβαση σε ένα νέο δυναμικό και αγοραστικό κοινό, στο οποίο δεν είχαν ποτέ πρόσβαση πριν. Αυτό λοιπόν που εμείς θεωρούμε δική μας ατομική ευθύνη στην επιχείρησή μας, είναι αρχικά η προώθηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να διδάξουμε στους ξένους τη γλώσσα που μιλάμε μεταξύ μας, με τους φίλους μας, στις παρέες μας, τη νέα μοντέρνα ελληνική γλώσσα του 2015. Και όχι του 515. Δεν θέλουμε να το διδάξουμε τη λόγια γλώσσα. Αυτή μπορεί να τη βρει παντού οπουδήποτε. Πιστεύουμε ότι η γλώσσα είναι το ύψιστο εργαλείο επικοινωνίας. Σπάει μίση, σπάει σύνορα, διαλύει προκαταλήψεις. Με τη γλώσσα, όταν μιλάς τη γλώσσα του άλλου, το νιώθεις τον άλλον και σε νιώθει και εκείνος. Αποκτάς μια άλλη ταυτότητα. Σχεδόν ξαναβαπτίζεσαι. Οπότε, από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει χώρος ούτε για μίσος, ούτε για ρατσισμό. Και η γλώσσα είναι το ύψιστο εργαλείο ειρήνης. Όπως είναι και το ταξίδι. Γιατί με το να ταξιδεύεις, ουσιαστικά κατανοείς τις καταστάσεις, τα δεδομένα μάλλον γύρω από τις καταστάσεις. Κατανοείς την αιτία που έχει φέρει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει στην Ελλάδα, τον προσκαλούμε να πάει εκεί που πηγαίνουμε, να φάει αυτό που τρώμε, να μιλήσει τη γλώσσα μας και ουσιαστικά μέσα από αυτή τη βιωματική εμπειρία να μεταμορφωθεί σε έναν ντόπιο. Να μεταμορφωθεί σε έναν από εμάς. Και γυρνώντας πάλι πίσω, να έχει πάρει μια διαφορετική αντίληψη του τόπου μέσω της γλώσσας. Έτσι λοιπόν, φυσικά τον ανταμείβουμε και νιώθει και περήφανος και βιώνει μια διαφορετική τουριστική εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε μόνο εξωστρεφές πρόσωπο, θεωρούμε ότι έχουμε και σοβαρή ευθύνη απέναντι σε εμάς που μένουμε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί τι κάνουμε ουσιαστικά? Ανοίγουμε ένα νέο κανάλι εισοδήματος σε τοπικές επιχειρήσεις που ποτέ πριν δεν είχαν πρόσβαση σε αυτό το κανάλι που ήδη υπήρχε. Σκεφτείτε, εάν τα 23 εκατομμύρια τουριστών, τα οποία περιμένουμε το 2015, είχαν πρόσβαση στις τοπικές επιχειρήσεις. Αν οι τουρίστες μπορούσαν να πάνε στο φαρμακείο, το φούρνο, το μαγαζί με ρούχα της γειτονιάς σας και να αγοράζαν από εκεί. Τότε θα είχαμε μειώσεις μισθών, θα είχαμε μειώσεις προσωπικού ή θα έκλειναν οι επιχειρήσεις μία μετά την άλλη. Εάν τα 23 εκατομμύρια τουριστών είχαν πρόσβαση στις τοπικές επιχειρήσεις, τότε θα είχαμε εισόδημα, το οποίο θα έμπαινε στην αγορά, νέες θέσεις εργασίας και τότε αυτό θα σήμαινε ανάπτυξη. Πώς? Με τα μέσα που ήδη έχουμε. Με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και μία startup, μία μικρή ομάδα ανθρώπων, η οποία επέλεξε όχι να φύγει, να πάει έξω στο εξωτερικό, αλλά να μείνει στη χώρα και να εμπιστευτεί τις δυνάμεις της ή τις δυνάμεις τους και να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι. Σκεφτείτε, εάν κι εσείς κάνετε κάτι αντίστοιχο. Μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα είμαστε περίπου 100 άτομα. Σκεφτείτε 100 ιδέες να γίνονταν πράξεις.
100 πράξεις να γίνονταν επιχειρήσεις, να γίνονταν προϊόντα, να γίνονταν υπηρεσίες και όλα αυτά να περνάγαν στην αγορά. Δεν θα άλλαζε ο κόσμος μετά από αυτό. Και σκεφτείτε, εάν εσείς είχατε και 5 άτομα ομάδα, 500 άτομα δεν θα έφευγαν από την Ελλάδα. 500 άτομα θα έμεναν εδώ και θα πίστευαν ότι τα πράγματα καλυτερεύουν αρκεί να το προσπαθήσουμε. Και σκεφτείτε, εάν τα πράγματα που δημιουργούσατε έκρυβαν μέσα τους και ένα ηθικό σύστημα αξιών και τα περνούσατε στην κοινωνία μέσω του προϊόντος σας ή μέσω της υπηρεσίας σας, δεν θα άλλαζε ο κόσμος μετά από αυτό? Δεν θα δημιουργούταν ένα νέο ηθικό σύστημα αξιών, το οποίο θα βοηθούσε όχι μόνο εμάς, όχι μόνο την κοινωνία, αλλά και τις επόμενες μελλοντικές γενιές? Γιατί με το να κάνεις με πρακτικό τρόπο τα όνειρά σου αληθινά, έτσι βοηθάς τον κόσμο. Έτσι βοηθάς την κοινωνία. Και αν αποτύχουμε, δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα έχουμε προσπαθήσει. Τουλάχιστον θα δώσουμε το παράδειγμα των ανθρώπων που δεν τα παρατάνε, που αγωνίζονται. Γιατί όλη αυτή η θετική στάση και η μαχητικότητα είναι αυτή που δημιουργεί ένα θετικό κύκλο αλυσιδωτών αντιδράσεων. Φεύγοντας λοιπόν από αυτήν εδώ την αίθουσα, γυρνώντας στο σπίτι, καθίστε λίγο μόνοι σας, συζητήστε με τον εαυτό σας και σκεφτείτε τι ιδέες έχετε και πώς θα μπορούσατε να την κάνετε πράξη. Και αν αυτές οι πράξεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο. Και πράξτε τις. Τολμήστε, μη φοβάστε κανέναν και μη φοβάστε την κριτική και μην περιμένετε τη λύση από άλλους. Να γίνετε εσείς η λύση σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ.